Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αγαπητή μας κυρία Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριοι αντιπεριφερειάρχοι, κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κέρκυρας, Σεβασμιότητα Αρχιεπίσκοπε Περιπατολικών, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί εκπρόσωποι των πνευματικών και πολιτιστικών σωματείων της Κέρκυρας, αγαπητοί σύνεδροι, φίλες και φίλοι, είμαι πολύ συγκινημένη απόψε που ένα όραμα, μια ιδέα, το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τον Ιωάννη Καποδίστρια πραγματοποιείται στον τόπο, στο νησί μας, στο Δήμο μας. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο Συνέδριο Ιωάννης Καποδίστριας, οραματιστής, το οποίο ο Δήμος μας διοργανώνει στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται με τη συμμετοχή τόσο σπουδαίων ομιλητών στην Κέρκυρα, τον γενέθλιο τόπο του σημαντικότερου Έλληνα των τελευταίων αιώνων, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας, αλλά και λογοτέχνες από τις πόλεις σταθμούς της ζωής του Καποδίστρια, βρίσκονται σήμερα εδώ, σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα, για να φωτίσουν πολύ σημαντικές πτυχές της ζωής και του έργου του Οικουμενικού Έλληνα. Επίτιμοι προσκεκλημένοι, δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, τιμούν με τη συμμετοχή τους στο συνέδριο αυτό, όχι μόνο τον Δήμο μας, αλλά και τη γενέτειρα πόλη του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα, όχι μόνο για την ελληνική ιστορία, αλλά και για τη ρωσική και την ευρωπαϊκή των αρχών του 19ου αιώνα. Κερκυραίος αριστοκράτης, λόγιος, πατριώτης, Ευρωπαίος διπλωμάτης, Έλληνας πολιτικός, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί προσδιορίζουν την ταυτότητα της εμβληματικής αυτής προσωπικότητας. Μια προσωπικότητα που συνδέθηκε άρρηκτα με τις ιστορικές διεργασίες των αρχών του 19ου αιώνα και άφησε το στίγμα της στην ιστορία της Ευρώπης και του νεότερου ελληνισμού. Το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια και μαζί συνθήκες που το διαμόρφωσαν, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε, οι αντιφάσεις που το χαρακτήρισαν, η παρακαταθήκη που άφησε, παραμένει ένα σημαντικό κλειδί, όχι μόνο για την κατανόηση της πρώτης, τόσο κρίσιμης περίοδου για την ιστορία του νεοελληνικού κράτους, αλλά και για τις ευρωπαϊκές συνθήκες που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε κορυφαίος τέλεχος της ευρωπαϊκής διπλωματικής σκηνής σε μια εποχή ρευστή, χαρακτηριζόμενη από έντονες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, εδαφικές διεκδικήσεις και κοινωνικές ανακατατάξεις. Ως εκ τούτου, η μελέτη του έργου του αποτελεί και συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Ελπίζω μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου αυτού να εμπνευστούμε από το έργο του, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε ένα διευρυμένο δίκτυο επικοινωνίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας. Να αναζητήσουμε τρόπους δημιουργικής συνύπαρξης, ακολουθώντας τις αξίες και τα ιδανικά που πρέσβευε ο μεγάλος οραματιστής και ιδεαλιστής πολιτικός της Ευρώπης των Εθνών. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δήμαρχό μας που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου. Να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δήμου μας και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου και Δημοσίων Σχέσεων που βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό που θα δείτε τρεις μέρες. Να ευχαριστήσω το φίλο και συμμετριώτη μας, τον Πέτρο Ντογάλια, και την κυρία Άννα Λιδάκη που ανέλαβαν το σχεδιασμό του συνεδρίου, καθώς και τη δική μας δημοσιογράφο, η Νατάραντου, προσφέρθηκε θελοντικά
υποστηρίξει το συνέδριο. Σας καλωσορίζω και πάλι και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.